coach. Μετά από όσα πέρασε η ομάδα με τους τραυματισμούς κυρίως, όταν προσπαθούσε να αντιμετωπίσει καταστάσεις, δυσκολευόταν. Το γεγονός ότι πάτε σε αυτή την κορυφαία στιγμή πλήρης, τουλάχιστον δεν δίνει ένα χαμόγελο ή τέλος μια άλλη προοπτική, μια άλλη σκέψη για την αντιμετώπιση Ρεάλ. Καταρχήν να πάμε πλήρης, θα σας αφήσουμε 2-3 μέρες ακόμα που έχουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στον αθλητισμό, αλλά σίγουρα αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες πρέπει εν δυνάμει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα αν μπορεί να κατακτήσει τους στόχους της. Το πρώτο παιχνίδι καταρχήν της Παρασκευής, να κερδίσει. Και ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν είμαστε υγιείς, πάλι χαρούμενοι θα είμαστε, γιατί είναι μια σημαντική κατάκτηση για το σύλλογο να παίξει σε 3 συνεχόμενα Final Four. Σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα είναι μέσα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Εκεί βέβαια χρειάζεται και άλλα πράγματα, χρειάζεται λίγο τύχη που δεν είχαμε στα προηγούμενα. Ας ελπίσουμε να την έχουμε φέτος. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική στιγμή για όλους μας και θα κοιτάξουμε να το απολαύσουμε. Το προηγούμενο διάστημα είχατε κάποια μικρό προβλήματα στα παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα μετά τα play-offs. Ο Νάιτζελ, ο Τόμας, ο Σακίλ, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Προπονήθηκαν όλοι σήμερα, κανονικά. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρουμε ότι άλλα τα παιχνίδια της regular season, άλλα των play-off, άλλα ο ημιτελικός, αλλά ποια στοιχεία της χρονιάς ως τώρα θα είναι τα όπλα, ας πούμε η ψυχολογία ή το πνεύμα που επιδείξατε στα break κόντρα στη Βαρκελώνα, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι στο μπάσκετ είναι μια διαφορετική ιστορία, ακόμα και με την ίδια ομάδα. Είχαμε χάσει από τα 8 μάτς τα 7 με ισπανικές ομάδες, αλλά κερδίσαμε την Μπαρσελόνα 3 φορές, 2 στο γήπεδό της και ήταν κοντά στο 4 φορές να την κερδίσουμε. Στην ουσία, τι κάνει η ομάδα, εκπαιδεύεται όλη τη χρονιά να έχει συνήθειες. Συνήθειες μέσα στο παιχνίδι, συνήθειες στο πώς προπονείται, ατομικά οι παίκτες τι συνήθειες έχουν, τι ρουτίνα έχουν. Αυτό μέσα στη χρονιά εξελίσσεται και φτάνει σε ένα σημείο. Σε εμάς το σημείο αυτό είναι προφανώς κάποιες κορυφώσεις που είχαμε, το κύπελο Ελλάδας, αν μπορούσαμε να πάμε στο Final Four και η τελική αν μπορέσουμε να είμαστε στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Θεωρούμε ότι γινόμαστε όλοι καλύτεροι, οι πάντες που δουλεύουμε στο σύλλογο, συν την εμπειρία που έχουμε από τα προηγούμενα Final Four, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την τωρινή κατάσταση. Τα παιχνίδια με τη Real, τα προηγούμενα 2 που παίξαμε, ήμασταν φοβερά ελλειπείς. Θυμάμαι ότι στο παιχνίδι στη Μαδρίτη που παίξαμε δεν έπαιζε ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ και τελικά απεδείχθηκε ότι και ο Πετρούσεφ έπαιζε με θλάσσες εκείνο το μάτς και μετά έμεινε διάστημα έξω. Και δεν έπαιζε επίσης και ο Γκος, θυμάμαι, ή ο Μακίσικ είχε μόλις γυρίσει από τραυματισμό. Αυτή τη στιγμή λίγο οι συνθήκες είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες 2 που αντιμετωπίσαμε τη Real. Δεν θέλω να πάω σε πιο παλιά τι έγινε πέρσι στον τελικό ή οτιδήποτε, ας μιλήσουμε για φέτος. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αυτοί θα συναντήσουν ένα διαφορετικό Ολυμπιακό από αυτό που παίξαν και νομίζω το ξέρουν κιόλας. Ότι εδώ είναι άλλες συνθήκες τώρα, όλη η ομάδα μας είναι εδώ, έχει βελτιωθεί, έχει στελεχωθεί με περισσότερους παίκτες μέσα στη χρονιά και επίσης επειδή έχουν ένα μέτρο σύγκρισης, το να κερδίσει την Μπαρτσελόνα 3 φορές και 2 φορές στο Παλάου σημαίνει ότι η δυναμική της ομάδας είναι μεγάλη. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτοί δεν θα είναι ούτε φυσικασμένοι σίγουρα γιατί είναι ημιτελικός Ευρωλίγκας. Το τι θα κρίνει λοιπόν το παιχνίδι τώρα πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να υπερβάλλει σε πράγματα. Πρέπει να πνευματικά να είναι παίκτες έτοιμοι να παίξουν για την ομάδα. Δεν χρειάζεται, πρέπει να ελέγξουν τον αφορμητισμό τους, τον παρορμητισμό τους καλύτερα θα έλεγα, και να ακολουθήσουν το πλάνο του παιχνιδιού. Αν κάνεις τα απλά πράγματα καλά, πώς κρινάρεις, πώς κινείσαι μακριά την μπάλα, πώς κινείσαι με την μπάλα. Αν μπορείς δηλαδή να μην σε παρασύρει ο ενθουσιασμός ή η απογοήτευση που αυξομειώνεται μέσα στο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε. Εντάξει, εννοείται ότι η Real ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της regular season. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Και φυσικά είναι και πιο ταλαντούχα ομάδα με τεράστια εμπειρία. Αλλά νομίζω ότι ένας ημιτελικός Ευρωλίγκας πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε όπως πρέπει για να το κερδίσουμε. Αλλάζει κάτι στην προετοιμασία της ομάδας ανάμεσα σε ημιτελικό και τελικό σε ένα Final Four, πάνε στην ίδια ομάδα?
Όχι. Όχι, καμία σχέση. Απλώς στον τελικό που τους είχαμε πέρσι, είχαμε μια μέρα να το προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Ενώ τώρα έχουμε περισσότερες. Η προσέγγιση είναι πάντα ίδια. Να επικεντρωθούμε στα δυνατά και στα δυνατά σημεία του αντιπάλου και το ίδιο και στα δικά μας. Μεγαλύτερη πίεση κρύβει ένας τελικός ή ένας τελικός. Και το 22 και το 23 εκτελέστηκαν τις δύο μετά δύο στάδια. Κοιτάξτε, η πίεση είναι πάντα ίδια. Ο κάθε άνθρωπος τη διαχειρίζεται ξεχωριστά. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου λίγο. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε λίγο και πού βρισκόμαστε. Παίζουμε στο Final Four τρίτη φορά συνεχόμενη. Εγώ έχω 5 Final Four και άλλοι έχουν και περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Δεν νιώθω, ξέρω καλά πώς είναι η διαχείριση ενός Final Four. Δηλαδή πώς είναι τα πράγματα με τα media, πώς είναι τα πράγματα εκεί με την προσοχή του κόσμου, πώς πρέπει να προετοιμάσουμε την κατάσταση εδώ. Γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια, μας πιέζει κόσμος. Και όχι μόνο εμάς και τους παίκτες, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Στεναχωρούμε κόσμο, αυτά που είπε και ο Χρήστος Μπαθέστης και είναι αλήθεια. Και μέσα σε όλο αυτό το έντονο διάστημα μέχρι τότε, πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος να κάνεις αυτά που κάνεις όλη τη χρονιά. Να έχεις μια ρουτίνα και να. Αυτό λέω λοιπόν, ότι η εμπειρία παίζει ρόλο σε αυτό. Και επειδή γενικά το κλαμπ το δικό μας είναι έμπειρο, έχει πάει σε πολλά Final Four και οι άνθρωποι γύρω είναι πολύ σημαντικοί στο πώς διαχειρίζονται και λύνουν τα προβλήματα της ομάδας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό τώρα. Δηλαδή να πάμε μια ρουτίνα προπονήσεων χωρίς να διαφοροποιήσουμε τρελά τα πράγματα. Απλώς τις συνήθειες που χτίσαμε όλη τη χρονιά να τις εκτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το μάτς. Coach, το 22 ήταμε buzzer beater στο ημιτελικό. Το 23 ήταμε σχεδόν buzzer beater στο τελικό. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει να μιλάς για τη μοίρα, αλλά μήπως σας το χρωστάει αυτή τη φορά. Ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε. Από αυτούς που ζήσατε πέρυσι τον τελικό και από αυτούς που ενσωματώθηκαν φέτος στην ομάδα, αυτό το πεινασμένα σκυλιά το βλέπετε στις προπονήσεις, στα αποδυτήρια, στις συνομιλίες? Μα έχει αποδειχθεί. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι παίκτες για πλάκα ή και οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που μπήκαμε στο Final Four, στα play-off, απέδειξε πολλά για τη σκληράδα, την πνευματική αυτής της ομάδας. Θα έλεγα ότι χωρίς να υπάρξουν παίκτες που βγάλανε μάτια με την απόδοσή τους, δηλαδή κάποιοι οποίοι, ας πούμε, σκόραναν 30 πόντους σε ένα μάτς ή οτιδήποτε, η αντίδραση που είχαμε στο Game 4, το τέταρτο μάτς εδώ, που κερδίσαμε με 34 πόντους διαφορά την Μπαρτσελόνα, ενώ είχαμε χάσει με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο το προηγούμενο και ενώ η Ευρωλίγκα είχε παραδεχθεί ότι στην ουσία πρέπει να κερδίσουμε αυτό το μάτς, αλλά και το επόμενο παιχνίδι, πώς μπήκαμε να το παίξουμε εκεί, δείχνει αν μη τι άλλο ένα μέταλλο σε αυτήν την ομάδα, το οποίο έχει αποδειχθεί επανειλημμένος. Τώρα, το μέταλλο αυτό δεν φάνηκε πέρυσι στον τελικό, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και να μην είχαμε δεχθεί, αλλά το μπάσκετ αυτό είναι. Ξέρετε, ναι, ας ελπίσουμε ότι να είμαστε από τη φωτεινή πλευρά της υπόθεσης φέτος. Αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα. Σας ικανοποιεί ως ένα βαθμό το γεγονός ότι και για τη δουλειά που κάνετε προσωπικά και ο σύλλογος συνολικά ότι έχει καθιερωθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ? Όχι απλώς με ικανοποιεί, θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα μεγάλα ραντεβού είναι τρεις φορές συνεχόμενες, δεν είναι λίγο. Δεν έχει ξαναγίνει και στην ιστορία της ομάδας. Φυσικά αυτό που μένει στη τελική ανάλυση είναι οι τίτλοι και αν μπορούμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Αλλά αν υπάρχει ένα ζητούμενο για εμάς, είναι αυτό, ότι να ξεκινάμε μια διαδικασία αρχίζοντας από τον Οκτώβριο. Φέτος αντιμετωπίσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εμείς, σαν Ολυμπιακός, μας τσάκισε. Είχαμε 8 παίκτες διεθνείς και μετά πολλούς τραυματισμούς με βάση αυτή τη διοργάνωση. Και παρόλα αυτά, μέσα στη χρονιά διαχειριζόμενοι οι καταστάσεις, όχι μόνο εμείς, εγώ, κατά βάση ο Σύλλογος, οι πρόεδροι, ή από κάτω από τον πρόεδρο, ή από κάτω μέχρι τον τελευταίο, διαχειριστήκαμε μια κατάσταση και ξανά είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στη συνείδηση όλου του μπασκετικού κοινού της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός είναι μια top ομάδα της Ευρωλίγκας που μπορεί να χάσει τον Σπανούλη, μπορεί να χάσει τον Μπρίντεζι, μπορεί να χάσει τον Ντόρσεϊ, γιατί και θυμάμαι και τον Ντόρσεϊ όταν φύγανε, λένε πού θα πάνε τώρα, ή να χάσει τον Βεζένκοφ και τον Σλούκα, αλλά παραμένει εδώ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το σύλλογο κάτι γίνεται καλά. Ότι είχε υπέρ τη διατήρηση του Final Four ως τελική φάση διοργάνωσης στην Ευρωλίγκα. Ναι, είμαι υπέρ, γιατί πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός στο μπάσκετ της Ευρώπης.
Φυσικά εμπεριέχει πολλές φορές ένα ρίσκο σαν αφορά αν πραγματικά η καλύτερη ομάδα το παίρνει, αλλά είναι πάνω κάτω όπως είναι το Final Four στο NCAA που είναι ένα το πιο σπουδαίο γεγονός μπάσκετ στην Αμερική. Έτσι και εδώ είναι, στην Ευρώπη είναι το πιο σημαντικό γεγονός μπάσκετ, οι πάντες είναι εκεί. Όλοι όσοι έχουμε συμμετάσχει και εσείς ακόμα σαν δημοσιογράφοι ξέρετε πολύ καλά τη σπουδαιότητα, την κρισιμότητα και εν πάση περιπτώσει τι ακριβώς σημαίνει για την Ευρώπη. Οπότε το να συμμετέχεις σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα κάτι. Βεβαίως. Coach, την Παρασκευή Final Four το μπάσκετ. Το Σάββατο εδώ θα παίξει τελικό το handball. Τετάρτη ετοιμάζεται τελικό στο ποδόσφαιρο. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός τραβάει το ένα τμήμα το άλλο. Θέλετε, έχετε και μεταξύ σας, όχι για ανταγωνισμό, αλλά θέλετε όλοι να ανεβάσετε ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό. 100% full θέλουμε. Μακάρι αυτό είπα και να, γιατί με ξαναρωτήσαν, ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να μαζέψουμε όσους περισσότερους τίτλους γίνεται για την ομάδα μας. Ακούστε, όποιοι συμμετέχουν στον Ολυμπιακό, οι Έλληνες ξέρουμε πολύ καλά το μέγεθος του συλλόγου, τι σημαίνει το πάθος που αυτός ο σύλλογος και αυτή η φανέλα δημιουργεί στους φιλάθλους, πόσο επηρεάζει τις ζωές τους. Νομίζω, εγώ που έχω αρκετά μεγάλο κύκλο τέτοιων ανθρώπων, ξέρω πόσο χαρούμενοι είναι με το ότι έχει καταφέρει η ομάδα, αλλά ακόμα και με το Πόλο, πήγαμε τελικό στο γυναικείο, με το βόλεϊ. Ξέρετε, ο Ολυμπιακός είναι αυτό το πράγμα. Αν καταφέρουμε αυτή τη βδομάδα που λέτε να μαζέψουμε έστω και έναν ευρωπαϊκό τίτλο, για τον σύλλογο θα είναι πολύ σημαντικό. Αν καταφέρουμε δύο ή τρεις θα είναι κάτι φανταστικό. Μακάρι.